Μην αμφισβητηθεί η θέση της χώρας μας στο ευρώ. Δεύτερον, να απομακρύνουμε τους κινδύνους, δηλαδή να προστατεύσουμε τις περιουσίες των πολιτών, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις αποταμιεύσεις τους. Τρίτον, να διευκολύνουμε καθοριστικά την προσπάθειά μας να βγούμε από την κρίση πιο γρήγορα και με λιγότερο πόνο, έτσι ώστε να μπούμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Και οι τρεις αυτοί στόχοι επιτεύχθηκαν. Η συμφωνία αυτή όχι μόνο επιβεβαιώνει τη θέση μας στο σκληρό πυρήνα, αλλά ενισχύει τη δυνατότητά μας, δίνει νέα εφόδια για να ξανακτήσουμε το μέλλον πάνω σε καλύτερες, ισχυρότερες βάσεις. Να στηριζόμαστε, όπως λέμε, στα δικά μας πόδια, στις δικές μας δυνάμεις. Όταν εφαρμοστεί, θα σημάνει το κλείσιμο της περίοδου της μεγάλης αγωνίας, ανασφάλειας που πέρασε ο ελληνικός λαός. Αγωνία για να μείνουμε όρθιοι, αγωνία για τις οικονομίες μας, τις οικογένειές μας, για τις καταθέσεις των πολιτών και την προοπτική της νέας γενιάς. Και ανοίγει μια νέα περίοδος, δύσκολη και αυτή, αλλά πιο σίγουρη, πιο δημιουργική και ελπιδοφόρα. Θυμίζω ότι η συμφωνία σημαίνει με την υλοποίησή της ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα νέο πακέτο 130 δισεκατομμυρίων ευρώ, ξανά τονίζω το μεγαλύτερο που είχε ποτέ χώρα στον πλανήτη μας, και θα καλύπτει με τους καλύτερους δυνατούς όρους, πιο ευνοϊκούς, όχι μόνο από το πρώτο πρόγραμμα, αλλά πιο ευνοϊκούς και από τις αγορές, εάν βγαίναμε όχι εμείς, αλλά και άλλες χώρες που είναι σε καλύτερη θέση από εμάς, χρηματοδότησης των αναγκών της οικονομίας μας και του κράτους. Πετύχαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθοριστικής σημασίας για το μέλλον την συμφωνία να απαλλαγούμε από αυτό το υπέρογκο χρέος ενός μεγάλου μέρους του, τη διαγραφή δηλαδή του 50%, που είναι βεβαίως αντικείμενο σε λεπτομέρεια των διαπραγματεύσεων που έχουμε μπροστά μας, που βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών, κατόχων ελληνικών ομολόγων, κυρίως των τραπεζών. Ένα ποσό της τάξης των 100 δις μπορεί να φύγει από τις πλάτες μας τους επόμενους μήνες, σχεδόν ο μισός πλούτος που παράγουμε σε ένα χρόνο. Το κόστος αυτό αναλαμβάνεται από τις τράπεζες, ελληνικές και ξένες, και έτσι πετυχαίνουμε κάτι που είναι και στην ψυχή της δικιάς μας παράταξης, μια πιο δίκαιη κατανομή σε αυτή την περίπτωση των βαρών, αλλά φρύνοντας όμως τον Έλληνα πολίτη και δικαίως από αυτά τα βάρη. Αυτό συνιστά και μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης που αναρωτιόταν συχνά ο Έλληνας πολίτης δικαίως γιατί θα έπρεπε να σηκώσει μόνος του το βάρος και ιδιαίτερα βάρη που δεν ήταν ο ίδιος, για τα οποία δεν ήταν ο ίδιος υπαίτιος. Για πρώτη φορά στη χώρα μας το χρέος θα μειωθεί άμεσα σε απόλυτα μεγέθη αντί να αυξηθεί όπως γινόταν πάντα κάθε χρόνο. Αυτό που πετύχαμε δεν ήταν ούτε θεωρητικό ούτε αφηρημένο. Είναι πάρα πολύ άμεσο. Αφορά άμεσα την ζωή των Ελλήνων για τα επόμενα χρόνια και για πολλά χρόνια. Μόνο με τη μείωση του συνολικού χρέους θα έχουμε χαμηλά επιτόκια, θα έχουμε τη μεγάλη περίοδο αποπληρωμής, τη μεγάλη περίοδο χάριτος, θα καταβάλουμε όλοι μαζί σημαντικά μικρότερους τόκους. Παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των θεσμικών μας εταίρων, του χρόνου μπορεί να μειωθεί, βέβαια πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος των τόκων. 5 δισεκατομμύρια είναι περίπου ισόποσο με ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε και κατανοείται πόσο σημασίας είναι αυτό. Μια πολύ μεγάλη εξοικονόμηση που κατέβαλε κάθε χρόνο η ελληνική οικογένεια από το στέρημά της και μέσω της φορολογίας. Αυτή θα είναι μια σημαντική ανακούφιση. Δεν λέω ότι είναι όλα αρρώδυνα, αλλά είναι σίγουρα μια τεράστια προσφορά για τον ελληνικό λαό.
Όταν ξεκινήσαμε την υπεράνθρωπη αυτή προσπάθεια, αναλάβαμε μια βασική δέσμευση απέναντι στους πολίτες. Να μην πάνε χαμένες οι θυσίες τους. Να μην πάνε χαμένες. Οι θυσίες δεν έχουν πάει χαμένες. Ήτανε δύσκολες, είναι δύσκολες, αλλά έχουν πιάσει τόπο. Και όχι απλώς εφήμερο τόπο, έχουν πιάσει βαθιές ρίζες. Γιατί βάζουν νέες βάσεις για το μέλλον της χώρας. Τιμήσαμε λοιπόν αυτή τη δέσμευσή μας. Και μόνο αυτή η διαγραφή χρέους είναι πολύ μεγαλύτερη από θυσίες που κληθήκαμε να κάνουμε. Πολύ μεγαλύτερες από τις θυσίες που ήδη έγιναν. Είναι κατά συνέπεια μια καθαρή δικαίωση του κόπου του Έλληνα πολίτη, αλλά και όλων σας και εμάς, για όσα τραβήξαμε και τραβάμε, τις δυσκολίες με τις ψηφοφορίες, με τις αντοχές, με τις απειλές και πολλά άλλα. Είναι μια αναγνώριση των δικών μας κοινών πολιτικών συλλογικών προσπαθειών. Είναι μια απόδειξη όμως και του σθένους της κοινωνίας μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κοινωνίες που μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο μπορούν να αντέξουν τόσα μεγάλα βάρη τόσο γρήγορα όπως η ελληνική. Είναι μια αναγνώριση και απόδειξη προς ίδιους εαυτούς μας να μπορούμε να πάρουμε θάρρος ότι όταν θέλουμε και έχουμε τη βούληση και την αραγή ενότητα μπορούμε να καταφέρνουμε άθλους και μπορούμε να έχουμε μια δημιουργική φάση μπροστά μας.